Στι 11 του Σεπτέμβρη χτυπά το πρώτο κουδούνι και μπορεί ο ήχο να προξενεί χαρά σε γονείς και εκπαιδευτικού, ωστόσο την ίδια στιγμή προκαλεί και άγχο, κυρίω στα πρωτάκια που πρώτη φορά διαβαίνουν την πόρτα. Έτσι, σημαντική είναι η αντιμετώπιση αυτή τη νέα εμπειρία και από του δύο γονείς. Το πρώτο κουδούνι χτυπάει με το καλό λοιπόν και καλή αρχή... κυρίω στα πρωτάκια και στα παιδιά που πάνε πρώτη χρονιά στον παιδικό σταθμό. Ίσως εκεί είναι κάπως πιο δύσκολα τα πράγματα... Ωστόσο στην, πρώτη, ωστόσο στην πρώτη δημοτικού τα παιδιά θα έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση... γιατί πλέον υπάρχει το θρανείο, η γραφή και η ανάγνωση... διότι το παιδί για να καταλαβαίνει τα γραφικά σύμβολα... όπως είναι της γραφής και της αριθμητικής πρέπει ουσιαστικά να συμπληρωθεί στον εγκέφαλό του η ορίμανση για να μπορεί να τα απορροφά. Νωρίτερα κανονικά, παρότι οι γονείς χαίρονται ότι το παιδί γράφει, δεν πρέπει να πιέζουμε το κεντρικό νευρικό σύστημα των παιδιών, στον υπηαγωγείο ή και νωρίτερα, για να πούμε τι ωραία που γράφει ο Γεωργάκης, τι όμορφα, τι πολλά γράμματα και τι πολλούς αριθμούς που ξέρει η Μαρία. Συνεπώ, είναι καλά το παιδί να ξεκινάει μόλι συμπληρώσει το έκτο έτο τη ηλικία και φυσικά να συνεχίσει. Το οικογενειακό περιβάλλον ω γνωστό πρέπει να είναι ήρεμο και κυρίω να ασχολείται και ο πατέρα με την εκμάθηση των διαφόρων γραφικών ή αριθμητικών συμβόλων για τα παιδιά του. Να μην είναι απόντα ο πατέρα. Η μητέρα συνήθω ασχολείται. Ο πατέρα όμω όχι απόντα σε αυτή την προσπάθεια. Το σχολείο βέβαια. Δεν χρειάζεται μόνο για εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής ή διαφόρων μαθημάτων. Χρειάζεται κατά τον Άντλερ να ομαδοποιεί τα παιδιά, να τα μαθαίνει να ζουν σε κοινούς χώρους, να κάνουν φίλους, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσει και στα παραγγέλματα των μεγαλυτέρων ή τουλάχιστον στις παροτρύνσεις έστω, διότι έτσι ξεκινούν στις μικρότερες ηλικίε και να μπορούν να καταλαβαίνουν τι σημαίνει πρόγραμμα, οργάνωση... και φυσικά ετοιμάζω τη σάκα μου για την άλλη μέρα... βάζω τα βιβλία στο χώρο και είμαι έτοιμος. Όλη αυτή είναι η οργάνωση, όλη αυτή είναι η προσπάθεια. Κατά τον Άντλερ είναι σχολείο και όχι μόνο βέβαια... έχει και περισσότερες προεκτάσεις... αλλά καλά θα ήταν αυτή τη στιγμή να μην επεκταθούμε. Το σχολείο δεν είναι μόνο για εκμάθηση ε, συμβόλων και μαθημάτων. Είναι κυρίως για εκμάθηση κοινωνικής ζωής, προγράμματος, οργάνωση οργάνωσης τρόπου ζωής με ομάδα και φυσικά δημιουργία φιλίας, δημιουργία ε, κοινωνικών καταστάσεων κτλ. Πάντω, ακόμη και σε περίπτωση που η πρώτη επαφή με το σχολείο είναι αρνητική, κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να ανησυχεί του γονεί, καθώ έχει την ικανότητα να προσαρμοστεί στα επόμενα χρόνια τη φοιτησή του. Θεωρώ ότι και παιδιά που με την προ... στην πρώτη δημοτικού ή ακόμα ή στα πρώτα χρόνια του σχολείου πιθανόν να μην είχαν καλέ συναντήσει με τους δασκάλου ή οτιδήποτε, εφόσον είναι παιδιά ικανά, έξυπνα... Αργότερα θα βρουν το δρόμο τους ακόμα κι αν η πρώτη δημοτικό, ας το πούμε έτσι, ήταν μια τραυματική εμπειρία. Ας ευχηθούμε βέβαια η επίσημη πρώτη των παιδιών στη σχολική ζωή να είναι ομαλή για όλα τα μικρά που ξεκινούν μια νέα πορεία, αρκεί να μην ξεχνάμε ποτέ ως γονείς πως τα πρώτα βήματα γίνονται από κοινού.